Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πρωινή Βαβέλ στον Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Ντίνος Ιγνατίου και έχω την τιμή και την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχω τον Δήμαρχο Ευόσμου Ελευθερίου Κορδελιού. Κύριε Δήμαρχε, τον κύριο Κλεάνθη Μαρδαγιάννο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου. Να είστε καλά. Τι κάνετε, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά γιατί πραγματικά βρεθήκαμε προαπρόπτου, πιαστήκαμε εξαπίνηση γιατί δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν, ενημερωθήκαμε πριν 2 μέρες για τα κρούσματα και ξαφνικά βρισκόμαστε σε βαθύ lockdown, σε βαρύ lockdown. Και ο κόσμος έχει ήδη κουραστεί και αντιδρά και έχει κάποιο δίκιο, αλλά δεν έχουμε άλλη λύση απέναντι στην ίωση. Το να βάλουμε τους περιορισμούς αυτούς αποσκοπεί στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη μετάδοση του ιού. Καταλαβαίνω την κόπωση του κόσμου, αλλά ζητάω και την κατανόησή του. Κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, ότι μέχρι πριν, επειδή στο Δήμο μας, και λέω Δήμο μας χρησιμοποιώντας πρώτος πληθυντικό, επειδή είμαι και εγώ δημότης Ευόσμου, ήταν καθαρός. Είχαν γίνει και κάποια τεστ και στην πλατεία του Ευόσμου και στην πλατεία του Κορδελιού, τα οποία ήταν ελάχιστα κρούσματα, αν θυμάμαι καλά. Να σας πω ότι σε 466 δεν βρέθηκε κανένα κρούσμα. Γενικά ο αριθμός των κρούσματων του κορονοϊού είναι μειούμενος. Ο λόγος που μπήκαμε σε βαρύ lockdown, είναι στο βαθύ κόκκινο, είναι το ότι υπάρχουν αυτά τα 12 κρούσματα νοτιοαφρικάνικου στελέχους. Της μετάλλαξης ουσιαστικά του ιού εννοείται, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ενημερώσω τον κόσμο ότι ο Δήμαρχος είναι και γιατρός, είναι παθολόγος, γνωστός εκεί στο Δήμο μας. Πολύ καλός επιστήμονας, δηλαδή δεν είναι ότι γνωρίζει το θέμα καλύτερα και λόγω ειδικότητας ιατρικής. Ναι. Για πείτε μας, κύριε Δήμαρχε. Για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το καινούριο στέλεχος που δεν καλύπτεται από τα εμβόλια πλήρως, είναι πιο εύκολα μεταδιδούμενο, αλλά φαίνεται ότι κάνει πιο ελαφριά κλινική εικόνα τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι νόσησαν, έτσι από τη δείχνει. Δηλαδή ουσιαστικά εσείς, κύριε Δήμαρχε, είναι κουρασμένος. Εσείς δηλαδή δεν γνωρίζετε κάτι τέτοιο, δηλαδή μέχρι και εσείς δεν ήσασταν ενημερωμένος μέχρι προχθές? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ενώ νομίζαμε ότι όλα βαίνουν καλώς, γιατί είχαμε και τα καλά αποτελέσματα από τα rapid test που γίνανε στους χώρους του Κορδελιού και στους χώρους του Ευόσμου, ξαφνικά μαθαίνουμε την Τετάρτη το βράδυ ότι υπάρχουν τότε 11 κρούσματα του νοτιοαφρικανικού στελέχους και χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι αναλυτική ενημέρωση την Πέμπτη, την Παρασκευή βρισκόμαστε να υπάρχει απόφαση για το βαρύ lockdown. Εκείνο το οποίο στεναχωρηθήκαμε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλος φόρτος κεντρικά και να μην μπορεί να τα προλάβουν όλα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να υπάρχει μια πιο έγκυρη και πιο ενδελεχή ενημέρωση, ξαναλέω, για να μπορούσαμε λίγο να προετοιμαστούμε και εμείς και σαν πολίτες. Να κάνουμε αποτρεπτικά. Ναι, και επίσης και να μην μας έρθει ξαφνικό όλους μας. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, που το ακούω από τα χείλη σας, ότι αυτά τα κρούσματα ότι εντοπίστηκαν δεν ενημερωθήκατε έγκαιρα. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή και εσείς φαντάζομαι από ό,τι σας ακούω και σας είστε λίγο έκπληκτος στο άκουσμα αυτό το χθεσινό, ναι, του κόκκινου. Ναι, γιατί ξαφνικά μέσα σε μια μισή μέρα από τότε που το έμαθα, 2 μέρες περίπου, ο Δήμος έκλεισε. Καταλαβαίνω, κοιτάξτε να σας πω κάτι, αυτό να μην θεωρηθεί ότι είναι αντίδραση απέναντι στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Καταλαβαίνω τις εντολές που δίνει το κράτος και τις οποίες τις δίνει για να αποτραπεί η επιδημία, αλλά δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι ο έξυπνος και κάνω παρατηρήσεις. Το θέμα όμως είναι ότι θα έπρεπε λίγο να ξέρουμε νωρίτερα. Όχι, εντάξει, κύριε Δήμαρχε, δεν μιλάμε για ένα απλό θέμα. Μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό θέμα και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν. Τώρα είναι λάθος. Δεν είμαι ένας απλός πολίτης ο οποίος θα μάθει τελευταίος ίσως το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για τον Δήμαρχο του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου της Βορείου Ελλάδος. Δεν μιλάμε για 100 και 200 και 1000 άτομα, που και εκεί πέρα θα ήταν σημαντικό. Αλλά θέλω να πω ένα παραπάνω, ότι μιλάμε για ένα τεράστιο Δήμο με πολύ κόσμο. Γιατί ίσως οι φίλοι δεν γνωρίζουν, αλλά ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Βορείου Ελλάδος. Και δεν μπορεί ξαφνικά, ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, να μαθαίνει μία μέρα πριν
Και ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό το ότι όπως και εσείς σοκαριστήκατε, σοκαριστήκα και εγώ. Και πολλοί φίλοι και γνωστοί από την περιοχή που έχω συνομιλήσει τις τελευταίες ώρες μαζί τους και τον φόβο τους, ίσως και τον πανικό τους μου τον μετέφεραν. Ότι πώς έγινε αυτό, δηλαδή μέσα σε 2-3-5 μέρες να έχουν γίνει. Και αν έχουν υπάρξει αυτά τα 11 κρούσματα της μεταλλαγμένης ουσιαστικά, της μετάλλαξης του ιού της, του κορονοϊού. Αυτά τα κρούσματα έχουν βρεθεί, γνωρίζετε εσείς, κύριε Δήμαρχε? Εντάξει, ναι, στην ουσία δεν μπορούν να μου αναφέρουν ονόματα. Όχι ονόματα, όχι ονόματα, αλλά αν γνωρίζουν, ας πούμε, ότι είναι ο Ντίνος Ιγνατίου. Για παράδειγμα, ξέρω τα 6 περίπου που βρίσκονται. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω. Υπάρχει ο νόμος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά στην ουσία δεν θέλαμε να μάθουμε ονόματα ή να στοχοποιήσουμε κάποια άτομα. Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν εννοώ αυτό. Με συγχωρείτε, εγώ ίσως δεν σας έωσα να καταλάβετε. Αν έχουν βρεθεί και αν έχουν βγει στην άκρη. Ναι, αυτό. Η χλασιμότητα, ίσως. Αυτό θέλαμε κι εμείς να μάθουμε. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να. Ίσως, αν μαθαίναμε κάποια πράγματα νωρίτερα, να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και να μην φτάνουμε στο βαρύ lockdown αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι βλέπω σήμερα, οι λαϊκές είναι κανονικά ανοιχτές όμως, έτσι δεν είναι? Ναι. Σας λέω, επικοινώνησαμε με την περιφέρεια και δεν υπήρχε εντολή να κλείσουν οι λαϊκές. Είπε ότι με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Με μάσκες, με αποστάσεις, θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το λίτ της περιφέρειας. Και ποια είναι η διαφορά του βαθύ κόκκινου με αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα, κύριε Δήμαρχε? Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, πέρα από το ότι όπως ανέφερα... Είναι πιο αυστηρά, με 6 ώρα νομίζω ότι σταματάει η κίνηση, κλείνει το λιανεμπόριο, ούτε click away. Το take away διατηρείται, γίνεται τηλεκπαίδευση, κλείνουν ξανά τα σχολεία. Κλείνουν τα σχολεία ξανά. Εντός, εκτός του Δήμου, για υγεία ή εργασία, έχοντας κάποια δικαιολογητικά, μπορούμε να μετακινηθούμε. Είναι πιο αυστηρό lockdown γενικά. Από θέμα... Ναι, και τα σχολεία σίγουρα, τα σχολεία όπως είπατε κλείνουνε. Να ρωτήσω και κάτι. Ο είσοδος και έξοδος, τι ισχύει για τις, στο Δήμο όσον αφορά... Κάποιος που εργάζεται εκτός Δήμου ή εντός Δήμου, φυσικά θα πάει στην εργασία του, αλλά χρειάζονται απαραίτητα δικαιολογητικά. Ή για θέμα υγείας, άμα χρειαστεί, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Το καταλαβαίνω, θα μπορέσει να γίνει μάλλον. Ναι. Απλά ουσιαστικά αυτό που ισχύει το Σαββατοκύριακο για όλη την Ελλάδα από τις 6 το απόγευμα, απαγόρευση κυκλοφορίας στο Δήμο μας για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι για μια εβδομάδα, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι μέχρι 1 Μαρτίου, είναι το βαθύ κόκκινο lockdown που λέμε. Ναι. Μάλιστα. Άρα κλείνει για ανεμπόριο, κλείνουν σχεδόν τα πάντα εκτός από το click away, κλείνουν τα σχολεία και μετά τις 6 απαγορεύεται η κυκλοφορία. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, και πραγματικά και εγώ λίγο έτσι έχω σοκαριστεί, γιατί αυτό που λέτε κι εσείς, όταν κι εσείς δεν γνωρίζατε, πολύ απότομα, πάρα πολύ απότομα όλο αυτό το πράγμα και μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμο. Ναι. Δυστυχώς ο κόσμος είναι επιβαρημένος, είναι εξαντλημένος, αγανακτισμένος, το καταλαβαίνω. Πρέπει να γίνει λίγο ακόμη υπομονή και να συμμορφωθεί και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πραγματικά δεν έχει να... δεν πρέπει να κάνει σκέψεις ότι όλα αυτά γίνονται ηθελημένα ή έχουμε στοχοποιηθεί, αλλά... Μάλιστα. Ο τελικός αποδέκτης όλης αυτής της κατάστασης και εκείνος που υποφέρει είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι η οικονομία, είναι η ψυχική υγεία όλων μας. Δεν υπάρχει γενικότερα πρόβλημα, κοινωνικά, ηθικά, οικονομικά. Κύριε Δήμαρχε, ερώτηση σημαντική. Αυτά τα 11 κρούσματα που έχουν βρεθεί ήταν αποτυχές? Ας πούμε, πήγα εγώ και έκανα ένα τεστ. Κάναμε rapid test. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι από εξωτερικά εργαστήρια τα οποία περαιτέρω ελέγχθηκαν σε ειδικό εργαστήριο και βρέθηκε η μετάλλαξη. Τουλάχιστον αυτά τα 6 κρούσματα που έμαθα, γιατί ρώτησα, λέω, ξέραμε ότι βγήκαν αρνητικά τα rapid test. Ναι. Και ξαφνικά είναι, λέει, από έξω κάποια, από ιδιωτικά εργαστήρια που σταλήκανε στα κεντρικά, και από εκεί και πέρα, με περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε το ενδοαφρικανικό στέλεχος. Εγώ αυτό που σκέφτομαι, ότι φαντάζομαι και ελπίζω αυτοί τουλάχιστον οι άνθρωποι να είναι καλά, βέβαια, στην υγεία, να το ξεπεράσουν και να έχουν απομονωθεί, ώστε να μην υπάρξει και μια... Ναι, έχουν όλα που έπρεπε να... Ναι.
Όλα που έπρεπε να γίνουν, γίνονται. Φυσικά απομονώθηκε, όπως συμβαίνει με το... Δεν έχει να κάνει με το στέλεχος γενικότερα με ποιον είναι κορονοϊό. Αλλά πρέπει λίγο από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχουμε συνεννοηθεί και προτού ανακοινωθεί το lockdown, το έχουμε συνεννοηθεί αυτό, να έρθουν συνεργεία του ΕΟΔΗ και σε διάφορα σημεία του Δήμου να ξανακάνουν rapid test. Τι να πω... Οι κινήσεις σας σαν δήμος από εδώ και πέρα, πέρα από αυτά τα rapid test, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς, εσείς σαν δήμαρχος, σαν δημότες, κύριε δήμαρχε? Φυσικώς δεν μπορούμε να κάνουμε ωριακό τεστ του πληθυσμού, είναι τεράστιο πληθυσμός του Δήμου. Τα rapid test θα γίνουν ανοιχτά για όλους, μπορούν να έρθουν οι δημότες και αν βρεθεί κάποιος ειδικός στο rapid test, τότε θα προχωρήσουμε σε μοριακό έλεγχο. Τα μέτρα τα οποία να κρατάμε, να φοράμε πάντα τη μάσκα μας, να σεβαστούμε λίγο τις οδηγίες, λίγο υπομονή άλλες πέντε μέρες. Άλλες πέντε μέρες. Μιλάω της εργάσιμης εμάς που μας έρχεται, ναι. Δυστυχώς τα μαγαζιά δεν θα ανοίξουν. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω από αυτό που, το οποίο κάνουμε ήδη, απλώς λίγο πιο αυστηρά. Και για να σας εκμεταλλευτώ σε εισαγωγικά που σας έχω τώρα στην παρέα μας και σαν γιατρός, αυτό η μετάλλαξη τι ακριβώς είναι, γιατρέ? Γιατρέ θα πω, όχι δήμαρχε. Κοιτάξτε, ναι, εντάξει. Η μετάλλαξη αυτή, όλοι οι ιοί μπορεί να παραλλάξουν λίγο το γενετικό τους υλικό και να γίνουν μεταλλάξεις, δηλαδή να βρεθούν να είναι κορονοϊός αλλά με ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα διαφορετικό στοιχείο. Από ό,τι φαίνεται το καινούργιο στέλεχος, τουλάχιστον από εμπειρία εδώ στο Δήμο αυτοί οι οποίοι νόσησαν, κάνει πιο ελαφριά τελικά νόσηση, δεν κάνει βαριά νόσηση. Μάλιστα. Αλλά είναι πιο εύκολα μεταδιδούμενο. Και επειδή ακριβώς δεν καλύπτεται πλήρως από τα εμβόλια, πρέπει η κεντρική υπηρεσία του ΕΟΔΗ να το περιορίσει στην αρχή του. Οπότε όλα αυτά αποσκοπούν εκεί. Δεν είναι ότι είναι ένας στέλεχος φωνιάς που πρέπει να το φοβόμαστε άμα κολλήσει κάποιος. Απλώς είναι κάτι καινούριο, κάτι άγνωστο προς αυτούς που φτιάξαν τα εμβόλια και δεν τα περισσότερα εμβόλια δεν το πιάνουν. Γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη σύζυγό μου τώρα. Μου στείλε μήνυμα και μου λέει ότι φοβάται αυτό το μπες βγες στο Δήμο, αλλά για τους ελέγχους. Όποιος έχει δουλειά μπορεί κανονικότατα, όπως είπαμε, να μπαίνει και να βγαίνει στο Δήμο και να κυκλοφορεί στο Δήμο. Έχοντας κάποιο καρτί που να πιστοποιεί την μόνιμη κατοικία του, βέβαια, και το χώρο εργασίας του. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, και τελευταία για να κλείσουμε και αυτό για να μην σας κουράζω. Αν εγώ, ας πούμε, μένω στην Καλαμαριά και θέλω να έρθω στον Εύωσμο είτε για βόλτα είτε για επίσκεψη, αυτό απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω πως ναι. Είτε για δουλειά είτε για βόλτα, γιατί βόλτα ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Εντάξει, απλά για μια δουλειά. Εντάξει, ίσως. Εντάξει, για θέμα εργασίας και πιστοποιείται και θέμα υγείας. Τώρα να δείτε να κάνετε βόλτα. Βόλτα δεν μπορούσαμε ούτως ή άλλως. Ναι, σωστό και αυτό, γιατί και εγώ μια βόλτα ναι. Ναι, εννοώ ότι μια δουλειά σε ένα κατάστημα να αγοράσω κάτι, ας πούμε, που χρειαζόμουν. Αυτό δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε. Μια και αφού κλείνουν και τα μαγαζιά, όπως είπαμε. Όχι, καταρχήν κλειστά τα μαγαζιά. Δυστυχώς. Λίγο υπομονή μια εβδομάδα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας δώσατε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τελειώνουμε σύντομα με όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.